Θα πάμε στα πιο δικά μας, στα εσωτερικά και πρέπει να σας πω ότι σήμερα θα ανοίξουμε ένα θέμα το οποίο μου φαίνεται πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και πολλές νέες και πολλοί νέοι θα το δουν και πάρα πολύ ενδιαφέρον και όποιος θέλει να ανοίξει τα φτερά της γνώσης, όπως μου αρέσει πάρα πολύ όμορφα να λέω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας ο κύριος Βαγγέλης Τσαγκαράκης, οικονομικός υπόπτης της Διοικούσας Επιτροπής των Τεχνικών Σχολών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και την κυρία Πελαγία Μαρκάκη Τρυπάκη, εκπαιδεύτρια ενηλίκων στα μαθήματα της οικονομίας και των τουριστικών. Καλησπέρα και σε εσάς και σας ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μας χαρά που είμαστε εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ γιατί έχουμε να συζητήσουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Πρώτα όμως, κύριε Τσαγκαράκη, θα ήθελα έτσι δύο λόγια για το δικό σας τον ρόλο, το ρόλο του οικονομικού επόπτη. Βέβαια. Ο ρόλος του οικονομικού επόπτη στις σχολές ΣΑΕΚ είναι να διασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα των σχολών, την υποστήριξη της στρατηγικής ανάπτυξης των σχολών για το μέλλον τους, καθώς επίσης τη σωστή διαχείριση όλων των πόρων που διαθέτουν οι σχολές. Προσπαθούμε να πεδίουμε πάντα σε προγράμματα υψηλής ποιότητας βάσει τους πόρους που έχουμε και διαθέτουμε σε σύγχρονες υποδομές, θέλοντας πάντα να θεωρούμε ότι η ΣΑΕΚ είναι ο βασικός πυλώνας του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, προσφέροντας μαθήματα διετούς φοίτησης, πρακτικής άσκησης, αλλά και μια τρομερή ανταγωνιστικότητα των σπουδαστών μας στην αγορά εργασίας. Μιλάμε για υψηλού επίπεδου λοιπόν σπουδές, κυρία Μαρκάκη Τρυπάκη, ιδιωτική σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Δώστε μας μια εικόνα για τα προγράμματα. Εμείς ήδη παρακολουθούμε και σχετικό υλικό, το παρακολουθούν και οι τηλεθεατές μας. Δώστε μας όμως και εσείς μια εικόνα για τα προγράμματα αυτά. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ διδάσκω τα μαθήματα της οικονομίας στον τομέα διοίκησης και οικονομίας, στον τομέα μαγειρικής τέχνης και στον τομέα αρτοπίας ζαχαροπλαστικής. Διδάσκω επίσης και σε δημόσια ΙΕΚ. Επομένως, μπορώ να σας πω ποιες είναι, γιατί διαφοροποιούνται τα δικά μας τα προγράμματα από τα δημόσια. Το επιμελητήριο, λόγω της φύσης του, έχει μια συνεχή ανατροφοδότηση με τις επιχειρήσεις. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ να γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τις νέες τάσεις και απαιτήσεις που έχει η σύγχρονη αγορά εργασίας. Τις ανάγκες, πρακτικό. Ακριβώς. Και μας δίνεται έτσι δυνατότητα να προσαρμόζουμε συνεχώς τα προγράμματά μας, έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις ανάγκες της σημερινής αγοράς. Mm-hmm. Κάτι άλλο που διαφοροποιεί τα προγράμματά μας είναι ότι λόγω της νέας τεχνολογίας που μπορούμε να εφαρμόσουμε στα μαθήματά μας, γιατί οι αίθουσές μας είναι όλες σε σύγχρονες τεχνολογίες που έχουμε και τα σύγχρονες εγκαταστάσεις που έχουμε και τα εργαστήριά μας είναι προσομοιωμένα σε όλες σε σύγχρονες επαγγελματικές εστίες. Να μιλάω για το τμήμα της μαγειρικής και της αρτοπίας. Ουσιαστικά, ας πούμε ότι το τμήμα της μαγειρικής, πρακτικά οι εκπαιδευόμενοι και οι σπουδαστές έρχονται αντιμέτωποι με ένα πραγματικό περιβάλλον. Σαν να. Ακριβώς αυτό. Εργάζονται κανονικά. Ακριβώς αυτό. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να ταιριάξουμε τη θεωρία, η οποία μας δίνεται με οδηγούς κατάρτισης από το Υπουργείο Παιδείας, mm-hmm. που είναι και η ύλη που θα κάνουμε στις δημόσιες σχολές. Στο επιμελητήριο όμως μπορούμε να ταιριάξουμε και την πράξη. Αυτό πώς γίνεται? Με διάφορες τεχνικές που προσπαθούμε να προσαρμόσουμε στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, έτσι ώστε να εμψυχώνουμε τους σπουδαστές μας, να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά μέσα στην τάξη. Έτσι ώστε όλη η γνώση να την αποκτούν μέσα στην τάξη. Η συμμετοχή και, ξέρετε, αυτή η ενίσχυση, η ψυχολογική στήριξη του να νιώθει κάποιος σπουδαστής ότι εδώ έχω βοήθεια, όχι μόνο ό,τι έχει να κάνει με την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και με το της καθημερινότητας, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κύριε Τσαγκαράκη, τώρα το Επιμελητήριο Ηρακλείου, αφότου ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, πώς στέκεται δίπλα σε αυτά τα παιδιά? Το Επιμελητήριο έχει τη δυνατότητα, επειδή είναι ένας φορέας ο οποίος συνεργάζεται με πάρα πολλές τοπικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, να παρέχει με μεγάλες ευκαιρίες στους απόφοιτους να κάνουν την πρακτική τους άσκηση, αλλά γιατί όχι και να βρουν μια μόνιμη θέση εργασίας. Mm-hmm. Προσφέρουμε συνεχή καθοδήγηση κατά τη διάρκεια των σπουδών, αλλά και μετά την αποφύτησή τους, δίνοντας πρόσβαση στους αποφύτους, ειδικά σε μεγάλα δίκτυα επαγγελματιών, έτσι οι σπουδαστές μας να έχουν μεγάλες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης.
όσο το δυνατόν μπορούμε. Κυρία Μαρκάκη, μας παρακολουθεί αρκετός κόσμος τώρα και ξέρετε να ρωτιέται, είμαι υποψήφιος, είμαι καλός υποψήφιος, το βάζουμε σε εισαγωγικά για σπουδαστής. Ποιο είναι το προφίλ ενός σπουδαστή, ποια είναι τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει? Το προφίλ, ωραία ερώτηση. Το μόνο που χρειάζεται κάποιος για να έρθει στις σχολές μας είναι να έχει θέληση να μάθει και αγάπη για αυτό που κάνει, να θέλει να εξελιχθεί καλύτερα. Δεν χρειάζεται να έχει καμία γνώση πάνω σε μαγειρική, πάνω σε οικονομικά θέματα, συναρτοπία. Δεν απαιτείται αυτό. Εμείς θα τους δώσουμε όλα τα εργαλεία που χρειάζονται για να θεμελιώσουν την σταδιοδρομία τους στο σύγχρονο επαγγελματικό στίβο. Δηλαδή, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Στο επιμελητήριο δικής μου σπουδασές δεν νομίζω να πήγε κανένας να κάτσει να διαβάσει στο σπίτι του. Όλη η δουλειά, όλη η γνώση, η θεωρία και η πράξη την αποκτούν με τη συμμετοχή τους μέσα στην τάξη. Αυτό είναι η εκπαίδευση ενηλίκων. Σημαντικό. Σημαντικό και φεύγουν όλοι χαρούμενοι και έχουν όλοι μια αυτοπεποίθηση ότι κατέχουν τα εργαλεία και μπορούν να τα απεξέλθουν στη σίγουρη μια αγορά εργασίας. Σημαντικό αυτό. Κύριε Τσαγκαράκη, μελλοντικά σχέδια των σχολών, ποια είναι? Η περαιτέρω επέκταση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας, αλλά και η δημιουργία νέων συνεργασιών με φορείς, οργανισμούς, αλλά και με εκπαιδευτικούς φορείς, θέλοντας πάντα σαν κύριο μέλημά μας να κάνουμε την ΙΣΑΕΚ ένα εκπαιδευτικό κόβο στην Κρήτη, σύγχρονο εκπαιδευτικό κόβο, όπου οι σπουδαστές θα μπορούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες, ανοίγοντας το δρόμο για μια επιτυχημένη καριέρα. Η ανταπόκριση των σπουδαστών, ποια είναι αυτή τώρα? Είναι εξαιρετική. Είναι απίστευτη η ανταπόκριση που έχουν. Έρχονται όλοι με όρεξη. Έχουμε δημιουργήσει ομάδες αμέσως κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία έχουμε άμεση επαφή μαζί τους. Δεν χρειάζεται δηλαδή ο σπουδαστής μας, έχω αυτή την απορία, θα περιμένω να πάω στην αίθουσα για να λύσω τις απορίες μου. Όχι μόνο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, αλλά και κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους. Είμαστε μαζί τους. Το επιμελητήριο Ηρακλείου πάει και στις πρακτικές τους να ελέγξει, να δει αν υπάρχουν προβλήματα, αν όλα κυλούν ομαλά, να τους βοηθήσουμε και να τους εμψυχώσουμε στην όλη προσπάθειά τους. Δεν είναι μόνος τους. Στόχος του επιμελητηρίου είναι να βοηθήσει όλους τους σπουδαστές μας στην ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Και επιτυχημένης χρόνος. Θα είναι κοινή ερώτηση και για τους δύο η επόμενη. Έτσι, τι θα λέγατε και στον κόσμο που μας παρακολουθεί, και Τσαγκαράκη, για κάποιον που ενδιαφέρεται να έρθει να παρακολουθήσει τα μαθήματα? Καταρχάς, ότι η εκπαίδευση είναι η καλύτερη εκπαίδευση που θα μπορούσε να κάνει κάποιος. Ειδικά οι γονείς για τα παιδιά τους. Στην ΙΣΑΕΚ Επιμητήριου έχουμε δημιουργήσει ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον για τους σπουδαστές, που υποστηρίζει όσο μπορεί την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, προσφέροντάς τους απεριόριστες επαγγελματικές προοπτικές. Και κυρία Μαρκάκη. Εγώ απλά τους λέω να κάνουν το πρώτο βήμα. Είμαστε μαζί. Να κάνουν το πρώτο βήμα. Μόνο αυτό. Δεν χρειάζεται να ξέρουν τίποτα. Είναι απλά να θέλουν να μάθουν και να εξελιχθούν. Σε όποια ηλικία και να είναι. Και εγώ είμαι παιδί του επιμελητηρίου. Πριν 4 χρόνια αποφάσισα να κάνω εκπαίδευση ενηλίκων και τώρα είμαι εδώ και διδάσκω σχολείο του επιμελητηρίου και σε δημόσιο. Να κάνουν απλά το πρώτο βήμα και εμείς είμαστε μαζί τους. Είστε ένα παράδειγμα λοιπόν των σχολών και καλά κάνετε και το αναφέρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πρώτο βήμα. Πάντα αυτό μόνο είναι αυτό. Νομίζω. Να κάνουν το πρώτο βήμα. Όλα τα άλλα θα έρθουν μόνα τους. Και όταν υπάρχει σωστή καθοδήγηση, τότε η εκπαιδευτική διαδικασία ανοίγει φτερά. Και με εύχομαι τα καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Εμείς ευχαριστούμε. Μας αρέσει πάντα να φιλοξενούμε συζητήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την εκπαιδευτική διαδικασία και διεξόδους που μπορούν να προσφέρονται προς τους τηλεθεατές που ενδεχομένως και να μην τις έχουν σκεφτεί ή να θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Είστε καλά.